Σήμερα είμαστε εδώ στο χωράφι για να κάνουμε ένα ψέκασμα στις πατάτες που έχουμε βάλει. Το χωράφι είναι αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε κι εσείς. Το σύστημα του ποτίσματος είναι με τεχνητή βροχή, με τα μπεκάκια αυτά εδώ που βλέπουμε, είναι σε όλο το χωράφι. Το φάρμακο θα το περάσουμε μέσα στο δίκτυο του ποτίσματος και θα το πιέσουμε με το ψεκαστικό. Για το λόγο αυτό έχουμε φέρει και εδώ, όπως βλέπουμε, το δυτείο μας. Είναι έτοιμο, έχει μείνει μόνο να βάλουμε τα φάρμακα πάνω και πάμε να δούμε τώρα πού θα το συνδέσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε αφήσει μία σέλα παροχής, την είχαμε ταπωμένη. Οπότε θα βάλουμε το εξάρτημα αυτό, το οποίο είναι βιδόνι σε σέλα τυφή 75 και μας δίνει παροχή μισή σύντζας. Θα το βιδώσουμε. Εδώ θα βάλουμε τώρα τη σωλήνα του ψεκαστικού. Βιδώνουμε, σφίγγουμε. Και θα βγάλουμε το μπεκ από το λάστιχό μας. Εδώ έχει ήδη φλατζάκι μέσα. Έχει ήδη το φλατζάκι, θα το βιδώσουμε εδώ. Με προσοχή να μην στραβοβιδώσει. Το σφίγγουμε. Ωραία. Αυτό τώρα που πετυχαίνουμε είναι να πρεσάρουμε εδώ μέσα το φάρμακο και με τη ροή του νερού θα το παρασύρει και θα το απλώσει σε όλα τα μπεκάκια για να ψεκάσουμε τις πατάτες ή τα κυπευτικά. Οπότε, όπως βλέπουμε, από εδώ είναι η παροχή, η είσοδος από το σύστημα της άντλησης, θα περάσει μέσα τη σωλήνα και θα φύγει και θα πάει στα μπεκάκια και έτσι θα πετύχουμε τον ομοιόμορφο ψεκασμό όλου του κήπου. Πάμε τώρα να βάλουμε τα φάρμακα στο βιτίο μας, να τα αναδεύσουμε καλά και μετά θα βάλουμε μπροστά την αντλία και θα ανοίξουμε τις βάνες για να προωθήσουμε και το φάρμακο. Έχουμε πάρει τα φάρμακά μας από το γεωπόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου έχουμε βάλει την κατάλληλη ποσότητα νερού στο βιτίο και μας είπε να βάλουμε από αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι με κοιτοχτόνο, όλο το κουτάκι. Να πούμε εδώ μια συμβουλή. Εδώ το καπάκι έχει ένα δόντι. Με το δόντι αυτό ανοίγουμε τη συσκευασία. Είναι σαν ξηράφι. Οπότε το αδειάζουμε όλο. Πάει αυτό και από το άλλο φάρμακο θα βάλουμε την απαιτούμενη ποσότητα. Έχουμε πάρει παραπάνω. Με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε και θα βάλουμε περίπου μέχρι εδώ σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Ωραία, το πετύχαμε ακριβώς. Πάει και αυτό, τελειώσαμε. Τώρα θα βάλουμε μπροστά τον κινητήρα μας. Έχουμε κλείσει όλες τις βάνες εξόδου προς το χώρο που θέλουμε να ψεκάσουμε. Οπότε όλη η πίεση θα πέσει τώρα εδώ μέσα στο βιτίο και θα το αναδεύσει. Λοιπόν, έχουμε βάλει τώρα τα φάρμακα μέσα στο βιτίο. Να δούμε πώς γίνεται η ανάδευση. Έχω χαμηλές τροφές. Θα τους αυξήσω τώρα λίγο. Τώρα περίπου η μισή πίεση
γυρίζει μέσα στο βιβλίο. Ας δούμε πώς γίνεται η ανάδευση. Όπως σας είχα δείξει και στο βίντεο με την κατασκευή του αναδευτήρα, ο αναδευτήρας φτάνει σχεδόν μέχρι το τέρμα του βιντεού, οπότε τώρα στην ουσία, στο βάθος, στο πυθμένα του, δεν υπάρχει τίποτα ίζημα και όλο το υλικό που έχουμε βάλει έχει αναδευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα θα βάλουμε μπροστά την αντλία για να αρχίσει το φώτισμα και θα ελευθερώσω το φάρμακο μέσω της κατάλληλης βάνας και θα αρχίσει να αναμειγνύεται όλο μαζί με το νερό του ποτίσματος και το φάρμακο στα μπεκάκια για να αρχίσει να ψεκάζει. Εδώ είμαστε τώρα δίπλα ακριβώς από το χωράφι. Δεν ξέρω αν διακρίνεται την τεχνητή βροχή. Θα γυρίσω την κάμερα λίγο προς τα εδώ. Αυτό από εδώ. Είναι ανάλογο και με το που πέφτει ο ήλιος. Εδώ είναι και ο πεθερός μου εκεί στο βάθος και θα αφήσουμε να περάσουν τα απαραίτητα λίτρα μέχρι να καταβρεχτούν όλα τα φυτά. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος για να μπορούμε να ψυκάσουμε τα κυπευτικά μας, όχι μόνο τις πατάτες. Πάρα πολύ απλός, μας βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα της άδρευσης αυτής εδώ πέρα, τεχνητής βροχής. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Βέβαια, αν εδώ στην περίπτωσή μας ψυκάζουμε χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη προσβολή, και είναι πολύ απλό. Αν είχαμε κάποια προσβολή, είτε από δορυφόρο, είτε από πυρηνόσπορο, θα ήταν καλύτερα να μπαίναμε μέσα στις αυλακές και να ψυκάζαμε με τον παραδοσιακό τρόπο, 2-2 ή 4-4 μαζί τις αυλακές με τον μπεκ, φορώντας βέβαια και την κατάλληλη ενδυμασία. Όχι με τα απλά ρούχα που είμαστε εμείς σήμερα ντυμένοι. Πάμε να το δούμε εδώ και από την άλλη μεριά. Εδώ βλέπουμε πάλι την είσοδό μας. Εκεί είναι το πηγάδι. Και έρχεται το νερό στη χοντρή σωλήνα την 75άρα και το φάρμακό μας από τη σωλήνα του ψεκάσματος. Και πάει εδώ στον κήπο. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται τεχνητή βροχή. Από εδώ, να εδώ ένα μπεκάκι που γυρίζει, το βλέπετε. Και έτσι τώρα και ποτίζουμε και ψυκάζουμε. Μπορούμε εκτός από ψέκασμα να περάσουμε και λίπανση εδώ πέρα. Και να κάνουμε διαφυλικό ψεκασμό λίπανσης. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Εφόσον έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Λοιπόν, θα αφήσουμε το ψέκασμα να γίνει με την υπομονή του